Γεια σας! Καλώς ήρθατε σήμερα στην κουζίνα μας. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το επεισόδιο, όποιος ξαναπεί ότι δεν ξέρει να μαγειρεύει, πραγματικά δεν θα τον πιστέψει κανένας. Γιατί αν έχει στο σπίτι του αυτή τη μαγική συσκευή της Ronson Mix & Cook, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. 275 συνταγές που τις μαγειρεύεις μόνο του. Θα δείτε τι εννοώ. Παιδιά, πριν γνωρίσω αυτή την καταπληκτική συσκευή της Ronson Mix & Cook, νόμιζα ότι εντάξει, το πολύ να μαγειρέψω 5-10 συνταγές. Εδώ δεν μιλάμε για 5 συνταγές, μιλάμε για 275, τις οποίες τις κάνεις με νοστιμιά τέλεια. Ένα αποτέλεσμα το οποίο, λες Παναγία μου, έχω ένα προσωπικό σεφ μέσα στο σπίτι, να έχεις ένα προσωπικό σεφ και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι κάνεις σύνθετα φαγητά, περίπλοκα φαγητά και θα σας δείξω ένα από αυτά, χωρίς εσύ να κάνεις τίποτα. Για του λόγου του αληθές, σήμερα εμείς εδώ θα μαγειρέψουμε ένα ρύζι κρεμμόδες με γαρίδες σολομό και λαχανικά. Σε 30 λεπτά θα είναι όλα έτοιμα. Πάμε όμως λίγο να πούμε μερικά γενικά χαρακτηριστικά για την Ronson Mix & Cook, για να δείτε κι εσείς γιατί πραγματικά θαύμα μιλάμε. Έχουμε οθόνη αφής, την οποία θα δείξουμε και τις λειτουργίες σε πάρα πολύ λίγο. Ένα κάδο μαγειρέματος. Επίσης, ένα σκεύος το οποίο μας βοηθάει να μαγειρεύουμε παράλληλα και φαγητά τα οποία χρειάζονται να μπουν π.χ. στην κατσαρόλα, αλλά και φαγητά τα οποία μαγειρεύονται στον ίδιο χρόνο με ατμό, γιατί όπως θα παρατηρήσατε εδώ πάνω από τον κάδο υπάρχει μία τρύπα η οποία σου επιτρέπει να μαγειρέψεις τα λαχανικά σου σε ατμό και φυσικά μπορείς να προσθέτεις από εδώ αλατάκι, πιπεράκι. Επίσης, έχουμε και μερικά εξαρτήματα. Αυτή είναι εδώ τη σπατουλίτσα η οποία σε βοηθάει να βγάζεις, να αφαιρείς τα υλικά από τα τυχώματα. Και φυσικά μερικές λεπίδες οι οποίες εξυπηρετούν στο να φτιάχνεις συνταγές όπως ένα τσουρέκι. Ναι, φτιάχνει και τσουρέκι. Στο να πολτοποιεί, στο να κόβει. Λοιπόν, όμως θέλω λίγο να πάμε και στο μενού των συνταγών. Καταρχήν υπάρχει μια εξαιρετική εφαρμογή της Ronson, την οποία την κατεβάζεις είτε σε κινητό που διαθέτει iOS είτε σε κινητό Android. Κατεβάζεις λοιπόν τις συνταγές και διαλέγεις και έχεις ξεμπερδέψει. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας στο σούπερ μάρκετ, να προμηθευτείς τα υλικά και να τα ρίξεις μέσα. Ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται ουτοπικό, μπορεί να φαίνεται σαν ψέμα, αλλά δεν είναι. Ελάτε λίγο λοιπόν να σας δείξω αρχικά το μενού της οθόνης. Έχεις τη δυνατότητα, αυτό δεν σας το είπα, να φτιάχνεις και δικές σου συνταγές, εννοείται να τις αποδικεύεις πατώντας την επιλογή DIY, το χρόνο, την ταχύτητα, τη θερμοκρασία, τα πάντα. Στην επιλογή ή δημιουργία μου μπορείς να τις αποθηκεύσεις κιόλας και να έχεις τη δική σου βιβλιοθήκη των ολόδικών σου συνταγών. Μπορείτε να ανατρέξετε στις αγαπημένες σας συνταγές για να τις έχετε ανά πάσα ώρα και στιγμή, χωρίς να ψάχνετε, χωρίς να χρειαστεί να ψάχνετε τίποτα. Εμείς εδώ π.χ. έχουμε μοσχαράκι και μπουργκινιόν ή το ρύζι με τις γαρίδες, όπως σας είπα, και το σολομό, το οποίο θα το δείτε μετά. Υπάρχει, ας πούμε, αναλυτικά εδώ όλη η συνταγή και όλος ο χρόνος που θα χρειαστείς. Σου λέει εδώ τα υλικά για να μην τρέχεις τώρα και να ψάχνεις, να μπαίνεις από εδώ, να μπαίνεις από εκεί. Είναι όλα έτοιμα και στην οθόνη σου, οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείς, αλλά και στην οθόνη του κινητού σου. Για παράδειγμα, εμείς σήμερα θα χρειαστούμε το σκόρδο μας, το κρεμμυδάκι μας, την πιπεριά μας. Είναι όλα τα υλικά εδώ, τα οποία τα έχεις έτοιμα, μετρημένα στις κατάλληλες ποσότητες. Και μετά, βήμα-βήμα, πώς ακριβώς εκτελείται η συνταγή, που φυσικά τώρα να μου πεις, okay, άρα εγώ θα πρέπει στο πρώτο βήμα π.χ. που είναι να κόψω τα λαχανικά, να σταματήσω τη λειτουργία, να κάνω το επόμενο. Όχι. Τα κάνει όλα μόνο του, σου είπα. Απλά σε προειδοποιεί με έναν ήχο ότι τώρα από το πρώτο βήμα περνάμε στο δεύτερο και ούτω καθεξής. Υπάρχει και λειτουργία που καθαρίζεται μόνο του. Το ρυθμίζεις στον αυτόματο καθαρισμό και ο κάδος πλένεται μόνος του και είσαι έτοιμος. Άσε που όλα τα εξαρτήματα που διαθέτει είναι αποσπόμενα, άρα μπορείς να τα βάλεις και μέσα στο πλυντήριο χωρίς κόπο. Θέλετε να φάτε!
Καλά, σήμερα θα μαγειρέψω τέλειο ριζότο με γαρίδες μόνη μου, ε. Να σου πω, θα χρειαστώ ένα βοηθό. Να έρθει ο βοηθός! Πάμε βήμα-βήμα. Γεια σου, Δημήτρη. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, ο Δημήτρης σήμερα θα κόβει λαχανικά. Λέγε, ρε. Λοιπόν, έχεις εντυπωσιαστεί, ρε φίλε. Πάρα δεν πολύ. Είναι. Περιμένω να φάω. Λοιπόν, πάμε. Παίρνω συνταγή αναχείραση, αν θέλω. Πηγαίνω και βλέπω τη συνταγή μου από την οθόνη. Κάθε βήμα είναι αναλυτικότατο και σου εξηγεί τι πρέπει να κάνεις. Για παράδειγμα, θα χρειαστούμε αυτήν εδώ τη λεπίδα. Θα την τοποθετήσουμε μέσα στον κάδο για να κόψουμε αρχικά τα λαχανικά μας. Λοιπόν, Δημήτρη, θέλω να μου βάλεις 2 σκελίδες κόρδο καθαρισμένες. Έφυγε. 100 γραμμάρια κρεμμύδι καθαρισμένο, κομμένο σε κομματάκια περίπου 2-3 εκατοστών. Αφού καθαρίσουμε τα κρεμμύδια, χρειαζόμαστε μία κόκκινη πιπεριά, μία πράσινη, 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, 8 καθαρισμένες ομές ολόκληρες γαρίδες που έχουμε εδώ, 200 γραμμάρια ρύζι μικρού κόκκου, ένα κύβο ζωμού, πάπρικα, αλάτι, όλα δηλαδή τα υλικά. Και αν έχετε απορία, μα καλά τώρα, ας πούμε, πώς θα κόψω την πιπεριά. Σου λέει αναλυτικότατα, κομμένη σε κομματάκια 2-3 εκατοστών. Το ίδιο και την πράσινη πιπεριά. Πράσινη πιπεριά έβαλες, κόκκινη ναι. Έβαλε. Δηλαδή. Ναι, 50 γραμμάρια. Τώρα πόσο είναι τα 50, βάλεις εκεί όσο νομίζεις. Τόσο λίγο, καλέ. Βάλε, θα σου πω εγώ. Stop. Ασφαλίζουμε με το καπάκι και αφού ασφάλισα, πατάω λειτουργία, είτε από το κινητό μου, είτε από την οθόνη και αυτό ήταν όλο. Μετράει και το χρόνο, σου λέει και τη θερμοκρασία. Τώρα είμαστε στο πολύ απλό βήμα, την ώρα που ετοιμάζει τα λαχανικά και αν παρατηρήσετε και στην οθόνη, αλλά και στην οθόνη του κινητού μου, μετράει αντίστροφα το χρόνο που χρειάζεται για να περάσει στο επόμενο βήμα. Άλλα 48 δευτερόλεπτα και είναι έτοιμο. Εγώ, για να φτάσω στο τρίτο βήμα που έχει φτάσει μέσα σε δευτερόλεπτα, θα έκανα τον τριπλάσιο χρόνο. Γιατί, μέχρι να κόψω, ορίστε, πού μου λέει τώρα, προσθέστε τις 8 αποφλοιωμένες ομές, ολόκληρες γαρίδες ρύζι, ένα κύβο ζωμού, μία κουταλιά της σούπας πάπρικα, το αγαπώ, το λατρεύω, δεν μπορώ. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 650 ml νερό. Ασφαλίστε το καπάκι του βάζου. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, γιατί αυτό εδώ πέρα δεν το προλαβαίνω, είναι ότι εγώ για να τα κάνω όλα αυτά, δηλαδή να κόψω τα λαχανικά, μετά να βάλω το τηγάνι μου, να σοτάρω, να φτάσω στο βήμα αυτό που έχει φτάσει, καλά, θα είχα νυχτώσει. Δεν χρειάζεται να απασφαλίσεις το καπάκι, τα πετάς και είσαι έτοιμος. Πόσες γαρίδες έβαλες? 6. 7, 8, 9, 9 10. 10. Τέλεια. Εγώ θα ρίξω τον κύβο, μη ρίξεις άλλο. Τόσο εύκολη σε όλα τα πράγματα. Εδώ τι κάνεις, τίποτα, στα κάνει όλα. Όχι μόνο αυτό, είμαι και εγώ εδώ, ε. Καλά, εντάξει μου, τι έκανε. Σιγά καθάρισες 2 λαχανικά και πέταξες 4 γαρίδες μέσα. Καλή, να πας και στα μπάνια. Μα κοίτα που παραπονιέται κιόλας. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Και μία κουταλιά της σούπας πάπρικα. Βάλε και το αλατάκι μας, μία κουταλίτσα του γλυκού. Ωραία. Και 650 ml νεράκι. Σούπερ! Τοποθετήστε 100 γραμμάρια κολοκυθάκια, 100 γραμμάρια μανιτάρια και 150 γραμμάρια φρέσκου σολομού στον ατμομάγειρα. Και τι άλλο? 100 γραμμάρια μανιτάρια. Άλλα μανιτάρια βάζω παραπάνω τώρα. Ναι, μωρέ, βάλε. Όσο φτιάχνει το παιδί πίσω, παρασκευάζει τα υλικά μας, τα κόβει δηλαδή και τα βγάζει από τις συσκευασίες, αυτό έχεις να κάνεις μόνο, σκέφτηκα ότι δεν έχεις στο να παιδεύεσαι, να σκέφτεσαι τι να φτιάξω κάθε μέρα. Έχεις λοιπόν τη δυνατότητα, μπαίνεις εδώ, βλέπεις, διαλέγεις για όλη την εβδομάδα 7 από τις 275 συνταγές, οι οποίες ανανεώνονται κιόλας, για να ξέρετε. Λοιπόν, διαλέγεις 7, πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, κάνεις τα ψώνια ολόκληρης της εβδομάδας, ακριβώς όσα χρειάζεσαι, και έτσι έχεις και οικονομία και εξοικονόμηση χρόνου. Ούτε να παίρνεις παραπάνω υλικά και να πετάς, ούτε να σκέφτεσαι, Παναγία μου, ξέρω εγώ τώρα τι θα μαγειρέψω αύριο. Τα έχεις όλα λιμένα, απλά με το πάτημα ενός σκουμπιού, και με το να τοποθετήσεις τα υλικά μέσα στη συσκευή, έχεις ξεμπερδέψει. Έτοιμος. Κι άλλο σολομό. Έχουμε ολοκληρώσει και αυτό το βήμα.
Έχουμε δηλαδή απλά τοποθετήσει τα λαχανικά και το σολομό εδώ. Τοποθετούμε ακριβώς από πάνω. Τώρα, για μερικούς που θέλουν να τοποθετήσουν το σολομό στο πάνω επίπεδο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό εδώ το ταψάκι και τα λαχανικά από κάτω. Εμείς προτιμήσαμε να τα βάλουμε όλα μαζί. Κλείνουμε και πατάμε OK. Δεν είναι ψέμα, είναι σαν ψέμα. Μοσκομύρισε ο τόπος, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εμείς καθόμασταν εδώ πιο δίπλα στο τραπέζι, πίναμε το καφεδάκι μας, κάναμε το κουσκούς μας. Έτσι θα μαγειρεύετε κι εσείς στο σπίτι. Δεν υπάρχει, έχω εντυπωσιαστεί. Ελάτε στον Κοτσόβολο. Ελάτε τώρα και... να φάτε. Και ελάτε να φάτε. Ο Δημήτρης περιμένει εδώ, όπως και όλοι. Λοιπόν, θέλουμε ακριβώς ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα. Σε 5, σε 4, σε 3, σε 2, σε... Τέλος. Μπορείτε να σερβιριστείτε. Αφαιρέστε τον ατμομάγειρα και μεταφέρετε τα λαχανικά και το σολομό σε ένα πιάτο σερβιρίσματος. Ρίχνετε το ρύζι και ανακατεύετε απαλά. Τόσο απλά. Ήρθε η ώρα της κρίσης. Εντάξει, μην βλέπετε την παρουσίαση. Αυτό ήταν το πιάτο του Δημήτρη. Για να φάμε όλοι μαζί από ένα πιάτο. Και αυτό εδώ πέρα είναι ένα κομψό πιατάκι. Λοιπόν, θα δοκιμάσω. Για να δω, ρε Μαντώ, τι έφτιαξες. Τελικά από το πιάτο μου τρως. Το ριζότο έχει λιώσει την πιπεριά, τη γαρίδα, όλα τα λαχανικά, το κρεμμυδάκι, το σκορδάκι. Θα φάω και λίγο σολομό. Κόπηκα. Γεια στα χέρια σου, Μαντώ. Ευχαριστώ. Γεια στα χέρια σου. Και δεν έκανα τίποτα, να φανταστείς. Παιδιά, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Είναι ένα must have προϊόν που πρέπει να το πάρεις οπωσδήποτε, να το έχεις στο σπίτι σου. Ειδικά εσύ που βαριέσαι να μαγειρεύεις. Δεν θες να μπαίνεις στην κουζίνα, θα μπαίνεις μόνο ή μπορείς να το κάνεις και από τον καναπέ σου. Θα κάθεσαι στον καναπέ, θα διαλέγεις τη συνταγή, θα ρίχνεις τα υλικά και μετά θα φεύγεις. Δεν έχω λόγια. Ό,τι καλύτερο έχουμε δείξει σε αυτή την εκπομπή. Δείτε το. Σας φιλώ, σας αγαπώ, αλλά θα σας κλείσω γιατί πρέπει να φάω. Άντε, bye.